εκστρέμου στο ενδεχόμενο να ζήσουν εφιαλτικές εικόνες πλημμυρικών φαινομένων όπως αυτές του Ιανουαρίου του 2015, όπου δεκάδες άνθρωποι κινδύνευσαν σε μαλάδες και στην ευρύτερη περιοχή, όπου επιστρατεύτηκαν ακόμη και βάρκες για τη διάσωσή τους. Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Θα και τίποτα. Φοβάσαι δηλαδή ότι θα πλημμυρίσετε? Βέβαια, και τους ενημερώνουμε τώρα πόσο καιρό. Εδώ, όπως βλέπετε στο γεφυράκι, θα βγουν στον ουρανό σε λίγο. Ήρθαν προχθές και κάναν 10 μέτρα ένα καθάρισμα για τα μάτια του κόσμου και από την άλλη μεριά δεν αγγίξανε καθόλου. Είναι γεμάτο μπάζα από ποταμός. Ένα κομμάτι μόνο έχουν καθαρίσει. Όλος ο υπόλοιπος από εδώ να πάει πάνω είναι όλος ακαθάριστος, όλος ο ποταμός. Και προλαβαίνουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν πριν μας πιάσουν? Όχι βέβαια, δεν προλαβαίνουν γιατί άργησαν να ξεκινήσουν. Το θέμα είναι όμως τα σημεία που είναι επικίνδυνα να καθαριστούν τουλάχιστον αυτά. Αυτό είναι στραγγαλισμός του ποταμού. Αν δεν καθαρίσει αυτό το κομμάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Στον κύριο Συρηγονάκη έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, τον ξέρω και προσωπικά. Θέλω να ακούσει τους κατοίκους εδώ πέρα που έχουμε πληγεί. Εμένα προσωπικά με έβγαλαν την οικογένειά μου το 2015 με βάρκα από το σπίτι, διότι θα πνιγόμασταν. Και πρέπει να μας ακούσει και να κάνει αυτό το πράγμα που πρέπει, τα στοιχειώδη. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε Δρακουλιάρη και στο Γεφυράκι, στον Άγιο Γιάννη Χωστό, όπου δημότες και κατασυμματάρχες αγανακτούν για τις εικόνες με τα καθάριστα ρέματα. Εδώ πρέπει να γίνει το έργο. Από εκεί κατεβαίνουν τα καλάμια, τα πάντα. Στον πόνι το ποτάμι εδώ δεν μπορεί να φύγει το νερό και περνάει από πάνω και μας πνίγει όλους. Μου έχει πνίξει 4 φορές ζώα εδώ μέσα. Εκτός τα μηχανήματα, δηλαδή αν πάμε πίσω να δείτε ότι τα μηχανήματά μου ακόμα είναι μέσα στο νερό και κανείς δεν αποζημιώνει. Έτσι, που δεν φταίμε εμείς. Φταίνε γιατί δεν καθαρίσουν ποτέ το ποτάμι. Το ποτάμι, κύριοι, είναι ακαθάριστο. Καταλάβετε το και μην κοροϊδεύετε τον κοσμάκι. Αλλά να μην λέτε ψέματα. Δεν την ανέχομαι την κοροϊδία. Ο ποταμός είναι βουλωμένος. Δεν περνάει φίδι. Με δέντρα, με φοίνικες μέσα πεσμένους, μπορούν να πάνε να τους δούνε όποιος θέλει από εκεί πέρα, τα οποία με την πρώτη βροχή που θα κάνει δυνατή θα φράξουν όλα. Τα πάντα θα φράξουν. Ο Νίκος Συρηγονάκης υποστηρίζει ότι έχουν καθαριστεί ρέματα σε αρκετές κατοικημένες περιοχές και ότι οι συνεργείες συνεχίζουν τον καθαρισμό σε Γιώφυρο, Γαζανό και Δρακουλιάρη. Όσον αφορά το Δήμο Ηρακλείου, έχει γίνει ο καθαρισμός του Ξηροπόταμου και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο καθαρισμός του Καρτερού ποταμού. Και αυτή τη στιγμή γίνεται ο καθαρισμός στο Γαζανό ποταμό, όπως επίσης και στον ποταμό Γιώφυρο. Έχουμε ξεκινήσει από τις εκβολές, ένα συνεργείο, ένα άλλο στις Τρεις Βαγιές και ένα άλλο στον Δρακουλιάρη. Καταλαβαίνετε ότι για να καθαριστεί ένα ποτάμι με μήκος 12 χιλιόμετρων δεν είναι εύκολο να καθαριστεί ταυτόχρονα. Αγανακτισμένοι πολίτες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στην περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για τον καθαρισμό του ποταμού, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει δυσαρέσκεια και για τη δυσοσμία στον ποταμό και στο σημείο που βρίσκεται το γεφυράκι επί της Μάνου Κατράκη. Έχει διαμορφωθεί ένα φρεάτιο από τη ΔΕΙΑΗ, το οποίο μπορεί να είναι το κανάλι της, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι μυρίζει λίμματα. Έχουν κάνει παραπλεύρος ένα αυλάκι και επικοινωνεί με τον ποταμό, κάποιοι να μας πούνε τι γίνεται με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πέφτουν ελλείμματα στον ποταμό? Να μην έχουμε αυτό που είχαμε πριν 4 μήνες, 6 μήνες, με κουνούπια, με βρώμα και με ελλείμματα στον ποταμό. Το λέω τώρα για να λάβουν τα μέτρα τους.